απλήν ότι εξακολουθούν να δικάζουν οι 25 δικαστές του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών του ΑΣΕΑΒ. Από τον Οκτώβριο του 2021 που ξεκίνησε η φοιτεία τους, μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει δεκάρα. Και ενώ ο νόμος 2725 του 99 προβλέπει ότι θα αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες τους, δεν υπογράφεται η κοινή υπουργική απόφαση από τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Οι προσφυγές τους στα διοικητικά δικαστήρια απορρίπτονται, καθώς ο νόμος προβλέπει αμοιβή, αλλά προϋποθέτει ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση. Ο τελευταίος που κατάφερε να εισπράξει δεδουλευμένα 16 μηνών ήταν εισαγγελέας πρωτοδικών, μέλος του ΑΣΑΤ που δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του επιδίκασε δεδουλευμένα από 1η Τρίτου του 10 έως 36 του 11 ύψους 14.086 ευρώ, καθώς και αποζημίωση 1.000 ευρώ για την ηθική του βλάβη, καθώς ακύρωσε απορριπτική απόφαση του διοικητικού εφετείου. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, να δείξουμε αυτή την απόφαση του ΣΤΕ για τον τελευταίο δικαιωμένο δικαστή. Τον τελευταίο δηλαδή δικαστή που πληρώθηκε από το ΑΣΕΑΒ, εδώ και ένα χρόνο όλοι οι άλλοι δεν έχουν πληρωθεί. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Νομίζω ότι είναι και παραπάνω από ένα χρόνο. Είναι η δεύτερη. Παραπάνω από ένα χρόνο. Έχετε παραπάνω από ένα χρόνο. Γιατί εδώ εσείς αναφέρεστε στο πότε βγήκε η απόφαση. Αλλά ναι, εδώ έχουμε και δικαστές οι οποίοι δικάζουν από το 19, το 20 και δεν έχουν πάρει. Και δεν πληρώνονται. Είναι απίστευτο. Έχω μάθει. Εγώ δεν το ήξερα. Αλλά μπορώ να σας πω και λίγο, με λίγα λόγια μένα, αλλά για να γίνει αντιληπτό. Καταρχάς δεν ξέρω αν είναι η τελευταία απόφαση ή όχι, αλλά... Αυτή είναι η τελευταία, ναι. Από το... Όλοι οι δικαστές που υπηρετούν στο ανώτατο αυτό αθλητικό όργανο, καταρχάς βάσει νόμου αθλητικού, αυτό το όργανο πρέπει να είναι δικαιοδοτικό και πρέπει να είναι και ανεξάρτητο. Τι έχει πει, ότι υπάρχει μία ΚΙΑ, υπήρχε μία ΚΙΑ του 2003, η οποία δεν ανανεώθηκε ποτέ. Όλοι οι δικαστές οι οποίοι, όλοι, από τότε, από παλιά όμως, όχι μόνο τώρα, που θέλαν να πληρωθούν, που υπηρετούν σε αυτό το ΑΣΕΑΒ, έπρεπε να στραφούν στη δικαιοσύνη. Αρχικά η δικαιοσύνη και πολλοί, κάποια σωστά δικαστήρια δηλαδή, και νέοι δικαστές, έκριναν ότι ναι, θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οικία του 2003 αναλογικά, η οποία έδινε ένα εύλογο ποσό των 1.000 ευρώ το μήνα για πάρα πολλές συνεδριάσεις. Μπορεί να ήταν 4, 5, 10. Θέλω να πω, ήταν ένα εύλογο ποσό. Λόγω της κρίσης είχε ψηφιστεί το 2010 μία νεότερη οικία, η οποία περιόριζε την αμοιβή τους σε 200 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν σε 4 συνεδριάσεις το μήνα. Δηλαδή, αν ήταν 3, δεν θα έπρεπε να πληρωθούν καθόλου. Τέλος πάντων, δεν εφαρμοζόταν καμία εξ αυτών των των κοινών υπουργικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα όσοι θέλουν, όσοι έπρεπε να πληρωθούν, να καταφεύγουν στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια, τις υποθέσεις αυτές χειρίστηκε, πριν έρθω στην εκπομπή, ενημερώθηκα, μία συνάδελφος εξαιρετική που ασχολήθηκε με αυτό, η κυρία Σωτηροπούλου Τερέζα. Έκανε εκπροσωπεί πάνω από 60 δικαστές. Όλοι αυτοί δικαιώθηκαν. Πλην όμως το ΣΤΕ, ακούστε τι έκανε, άρχισε να μην δικαιώνει τους δικαστές, γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση άρχισε να αντιδρά και να λέει ότι δεν πρέπει να πληρωθούν οι δικαστές, γιατί δεν υπάρχει ΚΙΑ. Ήταν υποχρέωσή τους όμως, όπως και τώρα, να ψηφίσουν μια ΚΙΑ. Και ο τρόπος που βρίσκουν κάποια κατώτερα δικαστήρια να τους αποζημιώνουν, όπως διοικητικά δηλαδή οι δικαστήρια, που είναι πιο γενναία, λένε ότι εν πάση περιπτώσει ας πληρωθούν αναλογικά με την ΚΙΑ του 2010. Με την παλιά. Μέστο με την ΚΙΑ των 200 ευρώ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Η οποία όμως ΚΙΑ, συγγνώμη που το λέω, υπονομεύει τους δικαστές, τους υποτιμά, γιατί αυτή η ΚΙΑ εφαρμόζεται για διοικητικά όργανα και όχι για δικαιοδοτικά όργανα. Κοιτάξτε, επειδή δεν την έχουμε τώρα σε αυτή την εκπομπή, αλλά την έχουμε παρουσιάσει σε προηγούμενη εκπομπή, δεν αποζημιώνονται πλέον οι δικαστές. Μάλιστα, δικαστής και ανώτατη δικαστής που προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Αθλητική δικαστής, ναι. Πάντα μιλάμε έτσι. Στο ΣΕΑΔ, ναι. Ναι, ναι. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη, δεν δικαιώθηκε δυστυχώς και όχι μόνο αυτό. Πλήρωσε και από την τσέπη της ένα μεγάλο ποσό το δικηγόρο με αποτέλεσμα, να κάνει πίσω πια και αυτή και άλλοι συναδελφοί της, γιατί δεν μπορούν να βάζουν και από την τσέπη τους χρήματα για τους δικηγόρους, όπως καταλαβαίνετε. Σας είπα πάρα πολύ, επειδή έτσι μπλέξαν στο γρανάζι αυτό το διοικητικό, αλλά και της δικαιοσύνης, γιατί και οι ίδιοι είναι οι δικαστές και οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν κριτική στους συναδέλφους τους που εκδίδουν αυτές τις αποφάσεις. Υπάρχουν όμως κάποιοι, σας λέω, μέχρι και πριν ένα μήνα, ξέρω ότι δικαστής εφέτης
διάφοροι, η πρόεδρος εφετών, έχουν αποζημιωθεί από διοικητικά δικαστήρια. Ωραία. Να γιατί ενημερώσετε αυτή τη δικαστή, καταλάβω, ένα λεπτό. Γιατί τα πρέπει ακούει, να, να εξαντλήσει... Το ακούει, το ακούει. Ναι. Απλώς, λοιπόν, κοιτάξτε όμως, ναι. Κύριε Πατσίδη και κύριε Θωμαίδη, ένας κίνδυνος που υπάρχει σε αυτή την ιστορία, το ότι δεν πληρώνουν τους δικαστές. Οι δικαστές αυτοί δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο ΑΣΕΑΔ, έτσι. Είναι φορτωμένοι με πάρα πολλές δικογραφίες, ανεβαίνουν στις έδρες, έχουν τμήματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν πιέζονται και από το φόρτο, ξέρετε, και με τον κορονοϊό μείναν πίσω τα δικαστήρια, έχουν φόρτο μεγάλο, υποθέσεω. Όταν λοιπόν πιέζονται από το φόρτο εργασίας για τις τρέχουσες υποθέσεις και δεν πληρώνονται, δεν παίρνουν δηλαδή αυτό που ήλπιζαν, το κάτι παραπάνω, ας πούμε, ώστε να ασχοληθούν και με αυτό, εννοείται ότι θα αφήσουν πίσω, όπως καταλαβαίνετε, λογικό είναι και ανθρώπινο, θα αφήσουν πίσω τις υποθέσεις του ΑΣΕΑΔ να καθυστερούν και θα επικεντρωθούν στις υποθέσεις άλλες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που φαντάζομαι είναι ερώτημα του καθένα που μας παρακολουθεί. Γιατί η κυβέρνηση, κυρία Πατσίδη, δεν υπογράφει την ΚΙΑ ο κ. Αβγενάκης, ο κ. Σταϊκούρας, να πληρώνονται οι άνθρωποι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σας είπα, δεν ξέρω. Είναι σαν αν να μου λέτε εδώ ο λογιστής. Ο λογιστής, πώς δεν έχω παντρευτεί καλά. Δεν υπογράφει τίποτα και κανείς εδώ στο μαγαζί δεν πληρώνεται. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Προφανώς για να τους. Εγώ έτσι πιστεύω. Τι, και ίσως για να... πιθανόν για να τους έχει και εντός εισαγωγικών όμοιρους. Ναι, μάλιστα. Και εκβιαζόμενους. Θα σας πω ότι έγκριτος εισαγγελέας, πάρα πολύ γνωστός, το όνομά του δεν μπορώ να το πω, δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε με την ΚΙΑ του 2003, αυτή είναι η σωστή ΚΙΑ, γιατί είναι η μόνη ΚΙΑ αναλογικά εφαρμοζόμενη που τους αντιμετωπίζει ως δικαιοδοτικά όργανα και όχι ως διοικητικά, και ήρθε το δημόσιο και έκανε ανέρεση στο ΣΘΕ. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν σαν αυτή την δικαστή που είπατε, να είναι, που θα είναι τυχεροί να πέσουν. Αν έρθει ένας δικαστής... Έκανε ανέρεση στο ΣΤΕ. Έκανε ανέρεση στο ΣΤΕ. Για να μην πληρωθεί ο δικαστής. Τελικά, ακούστε, υπέρ του νόμου, όχι. Τελικά πληρώθηκε. Είναι καταπληκτικό. Το δημόσιο αναλώνεται σε αναιρέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να αποφύγει να πληρώσει τους δικαστές. Ο συγκεκριμένος είναι ο μόνος που κατάφερε να πληρωθεί. Μάλιστα. Μετά έκαναν αναιρέση υπέρ του νόμου για να κόψουν, δηλαδή για να απογοητευτούν αυτοί οι άνθρωποι των οποίων εκκρεμούν οι προσφυγές τους, και έρχονται κάποιοι πρωτοδίκες, και κλείνω με αυτό και σας λέω, που είναι γενναίοι, και λένε ναι, επιδικάζω το ποσό έστω αναλογικά αυτά τα 200 ευρώ το μήνα, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε όχι. Αυτό όμως απευθύνεται και στους δικαστές αυτούς που αδικούνται, για να ξέρουν ότι τους αδικεί η δικαιοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνει και η Ένωση Δικαστών, κυρία Μπρενέα. Τι κάνει η Ένωση Δικαστών? Πώς δεν αντιβράει στο ότι οι συνάδελφοι. Και το ΑΣΕΑ είναι, το υποτιμούμε. Η ΕΠΟ, πληρώνονται οι δικαστές της ΕΠΟ. Βεβαίως. Γιατί το ΑΣΕΑ, το οποίο είναι και ένα ανώτατο όργανο. Σωστό. Τι κάνει η Ένωση? Είναι και αντισυνταγματικό. Δεν ξέρω. Αυτό. Βγάζει ανακοινώσεις αναλόγως για άλλα θέματα που δεν είναι αντισυνταγματικό, γιατί παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Όταν πληρώνονται οι μεν και δεν πληρώνονται. Γι' αυτό το λόγο, οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι η πρόεδρος, δεν θέλω να πω το όνομά της, πρόεδρος του ΑΣΕΑΔ, πήγε και είδε τον ένα από τους δύο υπουργούς, και η απάντηση ήταν ότι εντάξει, εσείς πληρώνεστε, παίρνετε τόσα λεφτά, φτάνουν. Λοιπόν, τώρα απευθύνομαι στον κύριο Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, όταν οι δικαστές δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους, περιμένετε να το βρείτε εσείς? Οι δικαστές δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τώρα... Από ό,τι άκουσα τώρα, ο κύριος Αβγενάκης, δεν ξέρω αν και ο κύριος Σταϊκούρας, έχουν πρόβλημα με την αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, αυτό που το Σύνταγμα το έχει δώσει στον κόσμο, εκεί ο κύριος Αβγενάκης έχει πρόβλημα. Όπως θεωρώ, έχει πρόβλημα ο κύριος Αβγενάκης και με τη διάκριση των εξουσιών. Έτσι, είναι ο μόνος υφυπουργός που έχει περάσει από το Υπουργείο Αθλητισμού, που τις εξουσίες, ας πούμε, την διάκριση των εξουσιών τις έχει μπερδέψει. Δηλαδή είναι νομοθέτης, είναι εκτελεστική εξουσία. Αυτό βέβαια το πολίτευμά μας το επιτρέπει, γιατί οι βουλευτές είναι και νομοθέτες και εκτελούν εξουσία. Αλλά αυτός έχει υπερβεί τα όρια, έχει γίνει και δικαστής, έτσι. Τώρα έχει τελευταία, βάλει... με την ευφθιότητας λέτε, υπερδικαστή. Η ευφθιότητας... δεν ξέρω, προφανώς το έκανε με δόλο. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που είπατε. Αλλά να σας πω κάτι. Ενδεχομένως, γιατί όταν κάνουμε μια γενική συνέλευση, είμαστε υποχρεωμένοι με τον νόμο να στείλουμε μια κατάσταση των σωματείων. Ενδεχομένως λοιπόν η ίδια η Γενική Γραμματεία να έχει συμφωνήσει για το σωματείο αυτό που ένα είχε. Ένα μικρό το πρόβλημα, σωματείο, ναι. Ναι, να είναι στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει.
Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο έγινε, γιατί θα ήταν κάπως... Πάντως επειδή εγώ και ο Γιώργος Μπούζος δεν είμαστε στην κατηγορία του Γιάννη Απατσίδη και της Μέλης Μπερνέα, δεν είμαστε νομικοί, Γιώργο. Εγώ ήμουν άναυος όταν είδα ότι ούτε ο δικαστής δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του για τα δεδουλευμένα του. Και ότι συνεχίζουν να μην υπογράφουν κοινή υπουργική απόφαση, ώστε να πάρει τα λεφτά του ο άνθρωπος και άντε να πάει να δικάσει το ΑΣΕΑΔ και να περιμένουμε αθλητική δικαιοσύνη να αποδώσει δίκαιο. Είναι μία από τις αθέατες πλευρές που φέρνει στο προσκήνιο για ποιο λόγο σέρνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Και θέλω να μας θυμίσεις προχθές, ήσουν και πάλι μάρτυρα στην υπόθεση Σάπινα. Α, μου τα λέει, Μπενέα, μη πας, μου λέει. Μου τα λέει και εγώ πάω εκεί, συνεχίζω. Μπράβο. Πότε ξεκίνησε. Επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Τίποτα. Γενικά το λέτε ποια ζήμες, να μην πάει. Ποια ζήμες, κύριε Απατσίδη. Εδώ έχω ξεπεράσει τα όρια. Α, δεν είπα ζήμες. Την 1η Δεκεμβρίου του 2004, και αυτό ζήμες θα γίνει που θα σας πω τώρα. Οι ζήμες αθώθηκαν. Παραγραφές. Ω, κάνετε λάθος. Αυτό βγάζουν προς τα έξω. Και αθώθηκαν και παραγράφηκαν. Κυρία Μπενέα, τα ελάχιστα που παραγράφηκαν, αν τη έκρινε η ίδια σύνθεση, αφού έβγαλε τα μείζωνα αθώη. Εντάξει. Οπότε μη μας λέει τώρα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι ελέγχει την παραγραφή. Ας ελέγξει αυτούς που αθώνουν. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα πω για αυτό που ξέρω. Γιατί και ο δικαστής δεν είναι ανέλεγκτος. Πρέπει να είναι η κρίση του να είναι στην κοινή λογική. Κύριε Πατσίδη, ακούστε με λίγο με προσοχή. Την 1η Δεκεμβρίου του 2004, προσέξτε, του 2004, Πανιώνιος Δυναμό Τυφλίδος, 5-2. 1-2 ημίχρονο, 5-2 τελικό. Διπλή ημίχρονο, άσο τελικό. Παίχτηκαν, λέει, 5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε έρευνα. Κατηγορούμενος, Κροάτης μάνατζερ, άντε Σάπινα. Μάρτυρας δυστυχώς και εγώ. Δυστυχώς. Έχω πάει 14 φορές. 16 χρόνια φυλακή πρωτοδίκως. Προσπαθούμε να κάνουμε στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων τη δίκη. Δεν γίνεται ποτέ. Δεν γίνεται αφού έχω καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο με τον Γιώργο Μπούζο και στο Μετρόπολης. Αν ξαναπήγα στη δίκη Σάπινα και αν κατέφεσα τελικώς. Και δεν γίνεται η δίκη. Σέλνεται, έχουν περάσει 18 χρόνια, κύριε Πατσίδη, πείτε μου σας παρακαλώ, χωρίς τελεσίδικη απόφαση. Δεν μιλώ για μετάκριτη. Χωρίς τελεσίδικη. Τι να πω τώρα, το θέμα είναι όταν θα δικαστεί, βέβαια. Θα θυμάμαι εγώ τι έγινε. Να βρεθεί ένα πενταμελές να αποδώσει δίκιο, να μην βρίσκει απλά αμφιβολίες. Θα αποδώσει γιατί δίκιο. Επειδή είναι εύλογες, όχι κατασκευαζόμενοι. Κύριε Πατσίδη, θα θυμάμαι εγώ τι έγινε. Μπορεί να έχετε πεθάνει, συγγνώμη που το λέω. Τύπα ξύλο δεν υπάρχει εδώ. Τι είναι αυτά, κύριε Πατσίδη. Να σας βοηθήσω εγώ, κύριε Πατσίδη. Εσείς έχετε εμπειρία, όπως και εγώ από τα δικαστήρια. Είναι μια υπόθεση που σέρνεται, όπως λέει ο κ. Στομέτζης, 18 χρόνια. Εγώ βασικά του είπα να μην πάει, γιατί ήξερα την. Μυριζόμουν. Φτάνω Νοεμβρίου. Την εξέλιξη. Ναι. Είναι δυνατόν μια τέτοια υπόθεση, αυτοί που συντάσσουν το πινάκιο, αν θέλουν να γίνει δίκη, να τη βάζουν 4 και όχι πρώτο νούμερο. Για πείτε μου εσείς. Τι καταλαβαίνετε από αυτό. Και βάζουν πρώτο νούμερο και δεύτερο και τρίτο. Μία που έχει 4 χρόνια μόνο. Και αυτή που έχει 18 την βάζουν λοιπόν, τέταρτο νούμερο. Τι καταλαβαίνετε από αυτό. Μα έχει ευθύνη αυτό που το συνέταξε. Όχι, γιατί ο κώδικας ποινικής δικονομίας ορίζει. Θέλουν τι να δικαστεί η υπόθεση, δεν θέλουν. Όχι. Έτσι. Ούτε ο πρόεδρος όμως που εκείνη τη μέρα δεν ξέρω ποιος ήταν πρόεδρος. Ο πρόεδρος μπορεί να αλλάζει τη σειρά των πινακίων όταν βλέπει ότι είναι λαθασμένο το πινάκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, κύριε Θωμαίδη, μία λέξη, οι ερασιτέχνες παράγοντες περιμένουν να δουν ένα βήμα. Γι' αυτό ακούνε και την εκπομπή σας πολλοί από εμάς όταν βλέπουν εμένα και έρχονται. Αναλάβατε τη μεσολάβηση εσείς που είστε και φίλος του Αβγενάκη. Εγώ δεν είμαι φίλος της κυρία Αβγενάκη καταρχήν. Δεν του έχω πει ούτε καλημέρα ποτέ. Έτσι μου φάνηκε. Λοιπόν, όχι, κάνετε λάθος. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς απόψε πρέπει να είχαμε κάνει ήδη από την εκπομπή σας ένα βήμα. Ένα βήμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τα σωματεία να ξεκινήσουν. Τι κάνουν οι μεγάλοι, τι δεν κάνουν, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι πρέπει τα σωματεία, τα ερασιτεχνικά, τα παιδιά, να μην γυρνάνε πλέον στους δρόμους, να ξαναξεκινήσουν τα παιχνίδια τους.